Άλλη μια τρίτη, άλλο ένα κάτω πράξη, απέναντι αναγκαστικά αυτή τη φορά, με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλεσκατζή. Τι να κάνουμε, πρέπει να τηρήσουμε τα νέα μέτρα. Μας χωρίσανε τώρα, δεν είμαστε δίπλα, είμαστε μας απέναντι. Μας βάλανε απέναντι, αλλά δεν πειράζει, και απέναντι παίζουμε μπαλίτσα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Αλλάζουμε πασούλες, όπως αλλάζαμε πασούλες και με τόσο κόσμο που ήρθε και μας άφησε τα καπάκια προ λίγων λεπτών. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα αυτό που έγινε. Νομίζω έγινε, ούτε εσύ. Ναι, έγινε σφαγή. Έχουμε μαζέψει πραγματικά σήμερα τόσα πολλά που, έτσι, για να σας δώσω μια, να φανταστείτε έτσι και να κάνετε ένα σχέδιο, μια εικόνα, γεμίσαμε το αυτοκίνητο και αναγκαστικά ο ένας θα πάει με τα πόδια. Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο ολόκληρο έχει μείνει κενό, μόνο η θέση του οδηγού. Και θα έχουμε και δεύτερο αυτοκίνητο που πρέπει και να θέλουμε γεμίσει. Και δεύτερο δρομολόγιο, γιατί δεν τα χώρεσε όλα. Και αυτό έγινε μόνο σήμερα. Θα πάω σε τετριμένα πράγματα και θα πω ότι είναι στα όρια του συγκινητικού αυτό που έγινε. Πραγματικά, νομίζω ένα ευχαριστώ για την ανταπόκριση είναι λίγο. Πραγματικά λίγο, πραγματικά. Και εμένα, να σου πω κάτι, με ικανοποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ακόμα έτσι ανθρώπους η Νέα Σμύρνη. Ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να ποντάρουμε εκεί για πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο γι' αυτό. Είναι μια αρχή αυτό. Είναι μια αρχή, είναι πολύ θετικό το βήμα. Νομίζω το έχουμε. Αντίθετα με αυτό, όπως φάνηκε σήμερα, δεν το είχαν οι μαθητές της Εστίας τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν διάβασες τι έγινε. Κάτι πήρε το μάτι μου. Τέλος πάντων, σήμερα 3 Νοέμβρη, είχαμε ένα περιστατικό στο σχολείο της Εστίας σε ένα τμήμα, όπως είδαμε και στις ειδήσεις της Νέας Μύρνης. Τα παιδιά λοιπόν σε μία τάξη, όπως πληροφορηθήκαμε, άδειασαν ένα ολόκληρο μπουκάλι αντισηπτικού, ένα μηχανισμό που έχουν στα σχολεία για το αντισηπτικό, και πέταξαν έναν αναπτήρα προκειμένου να πιάσει φωτιά. Είδαμε βίντεο στο Instagram από story μαθήτρια, δεν θυμάμαι, το οποίο φαίνεται χαρακτηριστικότατα μέσα στην τάξη να φαίνονται οι φλόγες που ανεβαίνουν. Μήπως ήταν στα πλαίσια του μαθήματος της χημίας? Δεν νομίζω. Και κάνανε κάποιο πείραμα τα παιδιά. Ό,τι και να ήταν, φάνηκε να είναι εκρηκτικό το μάθημα. Ήταν εκρηκτικό, ναι, όμως, όντως. Άναψε φωτιές. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να το χαρακτηρίσουμε τη συγκεκριμένη κίνηση και πώς. Σίγουρα είναι κάτι επικίνδυνο και για την σωματική τους ακεραιότητα. Βέβαια, δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν ξεχνάω και αυτά που κάναμε εμείς στο σχολείο. Δεν ξεχνάω τι μπορεί να έχουμε κάνει. Δεν είναι τις παρούσεις τώρα εδώ. Άλλο. Να τα πούμε. Ίσως αν ήταν μετά τις 12 το βράδυ εκπομπή να λέγαμε περισσότερα. Δεν μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε. Ειδικά πλέον και να παίρνουμε μετά τις 12. Ναι. Είναι πολύ περιορισμοί τελικά για να μην εκφραστούμε. Εντάξει, νομίζω ότι λίγη προσοχή χρειάζεται, γιατί μιλάμε για φωτιά, μιλάμε για ένα κτίριο σχετικά παλιό, μιλάμε για... Που νομίζω δεν έχει και μηχανισμό κιόλας αυτόματο. Και είναι και επικίνδυνο, γιατί αν κάποια παιδιά εγκλωβιστούν εκεί, ας πούμε, μετά τι θα γίνει. Τέλος πάντων, το λυπηρό είναι ότι αντιμετωπίστηκε σαν πλάκα αυτό. Δηλαδή, ως πλάκα άρχισε, ως πλάκα τελείωσε. Που τελείωσε με έναν καθηγητή να τρέχει με ένα πυροσβεστήρα από πίσω για να σβήσει τη φωτιά. Ίσως αν και οι μεγαλύτεροι δεν το παίρνανε τόσο ελαφρά την καρδία, να μαθαίνανε και τα παιδιά καλύτερα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Σαν fact αυτό το αναφέρουμε, όχι σαν fact, σαν είδηση της ημέρας. Και πάμε να συνεχίσουμε με πιο τα του Δήμου, όπου έχουμε νέα γραμματέα γυναίκα πλέον Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι από τη στροφή Νέα Μύρνη, από την αντιπολίτευση έρχεται ο γραμματέας ή γραμματέας. Και είναι η κυρία Μαρία Βαμβουρέλη. Μάλιστα. Καλορίζικη. Ευχόμαστε υπομονή και δύναμη. Θα χρειαστεί υπομονή, νομίζω, με τόσα που γίνονται. Ναι, είναι νευραλγικό το πόστο, θα έλεγα, γιατί έχει και λίγο γραφειοκρατία.
Και όπως και να το κάνουμε, ανήκει στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Που έχει το μεγαλύτερο τρέξιμο. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Καλή αρχή, να τις πούμε, σιδεροκέφαλοι που λένε. Και να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Να δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος γραμματέας ήταν ο Γιώργος Βολίκας, ο οποίος είχε παραιτηθεί για να πάρει για τη Δημαρχία. Από την οποία και παραιτήθηκε, ναι. Εντάξει, ελπίζουμε να τα καταφέρει και να την παλέψει, που λέμε. Να δούμε πόσο θα κάτσει, πόσο θα αντέξει. Σωστό, σωστό. Πόσο θα αντέξει και πόσο πετυχημένη θα είναι σε αυτό το πόστο. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 ή 30 του μήνα, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. 29 Οκτώβριο πρέπει να ήταν. Πάντως, ναι, είδαμε. Δεν γνωρίζω αν η κυρία Μαβουρέλη ήταν ήδη σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ως γραμματέας. Πάντως υπήρξε αποχώρηση σε αυτό το συμβούλιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί? Για ένα συμβάν που έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, που είναι ότι, όπως αναφέρει το Νέα Σμύρνη News που διαβάσαμε κι εμείς, το Προεδρείο και ειδικότερα ο Δήμαρχος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Ναι, τύχα πάντα, δεν απαντούσε ερωτήσεις. Ναι. Εντάξει, είναι μια πάγια τακτική του Δημάρχου. Είναι μια επίσης παγιωμένη η θέση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου να υπερασπίζεται την φταίει δε φταίει, δεν με αφορά, ούτε θα το εξετάσω, ούτε τους δημότες νομίζω αφορά. Και το Προεδρείο ευθύνεται, γιατί προφανώς υπερασπίζεται το ότι κρύβεται ο Δήμαρχος και δεν απαντά σε ερωτήσεις, έτσι. Πάντως το Ιντερνετικό Δημοτικό Συμβούλιο βοηθάει πάρα πολύ στο να μην δέχεται ερωτήσεις. Πατάς ένα κουμπάκι, τους μιουτάρεις όλους και συνεχίζεις. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, δηλαδή λεγόταν και από πιο παλιά ότι ευθύνεται, δεν θέλω να το πω ανικανότητα, δεν ξέρω πώς να το πω, που δεν απαντάνε σε ερωτήσεις. Καλά, νομίζω δεν τίθεται θέμα καμίας ανικανότητας, τίθεται θέμα ότι μάλλον δεν θέλει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορεί να του γίνουν. Δηλαδή, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, αυτό όμως όπως και να το κάνεις είναι αδυναμία. Ναι. Είναι δηλαδή όταν δεν μπορείς να απαντήσεις σε μια ερώτηση για το τι συμβαίνει στην πόλη σου. Τι συμβαίνει με τα έργα, τι συμβαίνει με δεν ξέρω, με φύχυψη δραστηριότητες. Πάει να πει ότι είσαι είτε ανίκανος, είτε αδύναμος και λίγο πονηρός, γιατί κρύβεις την ανικανότητά σου και την αδυναμία σου έτσι. Και το ανησυχητικό είναι ότι πίσω από αυτό εφησυχάζονται και κρύβονται, γιατί αν δεν απαντάνε ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή αν δεν λογοδοτούν ούτε στο οποιοσδήποτε ήταν Δημοτική Αρχή, αν δεν λογοδοτεί στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς περιμένουμε μετά να λογοδοτήσει σε εμάς και σε όλους τους δημότες? Φαντάσου, αν δεν απαντάει σε ερωτήσεις που κάνουν οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλέξει. Ναι, ναι. Δηλαδή. Εντάξει, θα το πω αδυναμία λοιπόν. Πάντως έχει ταλέντο, βλέπω 2-3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον βγάζει πολλές ανακοινώσεις ο Δήμαρχος. Βγάζει ανακοινώσεις για τη στήριξη της Ανατολικής Άμμου. Βγάζει ανακοινώσεις για τη στήριξη του ενός, του άλλου. Ναι. Αντίθετα. Κόντρα με τις ανακοινώσεις, δεν κάνει κάποια δράση, δεν κάνει κάποια εκδήλωση. Όπως είχε κάνει πριν, δεν θυμάμαι πόσο καιρό, η Ποιότητα Ζωής που μάζεψε τρόφιμα για τους πληγέντες στην Καρδίτσα. Ναι, πολύ σωστά. Όπως θα κάνει τώρα, σε ανακοίνωση που είδαμε στο Facebook πάλι, η Στροφή Νέα Σμύρνης, που θα μαζέψει διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, μάσκες και ό,τι μπορεί να χρειαστούν, οι κάτοικοι της Σάμου που πληγήκαν τώρα από τον πρόσφατο σεισμό. Εντάξει, εγώ το έχω πει και παλαιότερα, στις ανακοινώσεις και στις δημόσιες σχέσεις είναι μια εξαιρετική δημοτική αρχή. Αλλά μέχρι εκεί. Έχω γράψει κιόλας ένα άρθρο, άμα το διαβάσεις στο προφήτη, που έχει να κάνει με αυτό.
με τις ανακοινώσεις και με τις δημόσιες σχέσεις και με τα γραφεία, και με τα γραφεία τύπου δεν βοήθησε κανείς, έτσι, ούτε πρόκειται να βοηθήσει. Μακάρι, εμείς τα βλέπουμε καλοπροαίρετα, είμαστε θετικοί έτσι κι αλλιώς, και μακάρι και ο Δήμος να κάνει κάτι, να μην κάνει μόνο... Να μην μένουμε στα λόγια. Να μην μένει στα λόγια και να μην αφήνει μόνο τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, γιατί βλέπουμε δύο παρατάξεις τουλάχιστον από την αντιπολίτευση που πραγματοποιούν δράσεις και κάνουν έστω κάποιο έργο που μπορούν, που έχει να κάνει με βοήθεια σε συνανθρώπους και σε πληγέντες. Οτιδήποτε, έστω και κάτι μικρό. Ακριβώς. Μιας και αναφέρθηκε στον Προφήτη, στην εφημερίδα που εκδίδει και το NSTV, υπάρχει και ένα άρθρο όποιος μπορεί να δει και για το ping-pong, για το τουρνουά που κάναμε. Σωστά, ναι. Να μάθει λεπτομέρειες τι συνέβη στο τουρνουά ping-pong. Έτσι. Και υπάρχει κι άλλο ένα έτσι ενδιαφέρον άρθρο, θα έλεγα. Είδες πασούλα, ωραία. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και απέναντι παίζουμε καλή πασά τελικά. Απέναντι είμαστε σαν το ping-pong. Δεν είμαστε, ναι. Άλλωστε, εντάξει, έχουμε παρακολουθήσει αρκετά δημοτικά συμβούλια. Και έχουμε μάθει πως είχαμε. Ναι, είχαμε, γιατί μας έχουν αποκλείσει τώρα. Έχουμε μάθει πως είναι να πετάς μπαλάκια. Έτσι. Πετάνε μπαλάκια, είναι παιχταράδες αυτό εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο παρομοιάζει τη θέση του Δημάρχου με το παιχνίδι μουσικές καρέκλες που παίζαμε μικρά στο νηπιαγωγείο. Και στο δημοτικό τώρα, τι να σου πω, θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι, τόσο πίσω. Βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται έτσι πιο έντονη η κόντρα και πιο έντονο το ποιοι θέλουν να κατεβούν σαν υποψήφιοι δήμαρχοι στις εκλογές του 23. Και όντως είναι έτσι, δηλαδή θυμίζει πάρα πολύ τις μουσικές καρέκλες. Τους φαντάζομαι ήδη να τρέχουν γύρω-γύρω. Αλλά δεν ξέρουμε πόσες είναι αυτές οι καρέκλες. Δεν ξέρουμε. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι θα είναι πολλές. Τις βασικές τις γνωρίζουμε. Οι βασικές θα είναι ίδιες, δεν αλλάζουν. Εντάξει. Γιατί να αλλάξουν, άλλωστε. Εδώ βλέπουμε ο νέος Μυρνιώτης. Δεν μαθαίνει, ούτε και ο Έλληνας, έτσι κατ' επέκταση. Αλλά ο νέος Μυρνιώτης βλέπουμε ότι δεν μαθαίνει. 20 χρόνια θέλει τους ίδιους. 20 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Τους θέλει, τους παίρνει. Τους θέλει. Ναι. Εγώ είμαι περίεργος να δω ποιος θα τραβάει τις καρέκλες. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Γιατί μπορεί αυτός που θα πριονίζει τις καρέκλες να είναι και εσωτερικός αντίπαλος. Να μην είναι δηλαδή απαραίτητα κάποιος τρίτος εντελώς ή απ' έξω. Και βέβαια, εντάξει, να δούμε και ποιος θα κάτσει στη τελευταία καρέκλα, θα μείνει και ποιοι θα είναι δύο φιναλίστ. Γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ούτε για τους δύο δεν είμαστε. Δεν ξέρουμε καν ποιος μπορεί να είναι, ποιος, τι θα γίνει. Θα μείνει ο Δήμαρχος, δεν θα μείνει. Θα βγουν έτσι οι υποψήφοι, τέλος πάντων, που θέλουν να κλέψουν την καρδιά του Δήμου. Τέλος πάντων, από σενάρια, άλλο τίποτα. Πόσα σενάρια μπορεί να έχουμε βγάλει, να έχουμε φανταστεί για το ποιος θα κατέβει, πώς θα κατέβει, ποιος θα σπάσει, ποιος δεν θα σπάσει. Ναι, όντως, γιατί παίζει πάρα πολύ το σπάσιμο και είναι πάρα πολύ έτσι. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει και πόσοι θα είναι τελικά. Γιατί μιλάμε για μια πόλη σαν τη Νέα Σμύρνη. Θα καταλήξει να έχει πάνω από 6-7 υποψήφιους. Εντάξει, 6-7 ήταν και τώρα. 6-7 είναι πολύ σωστό. Μπορεί να έχει πάνω από 8 λοιπόν. Μπορεί να πάμε και διψήφιο, γιατί. Θα πάμε 10. Για να είναι γούρικο. Τέλος πάντων. Πάντως, από σήμερα κιόλας που μπήκαν τα καινούργια μέτρα, έχω να σου πω ότι παρατήρησα. Δεν ξέρω αν θα το πιστέψεις, ότι η πλατεία έχει λιγότερο κόσμο. Γύρω-γύρω υπάρχει λιγότερος κόσμος. Και δεν βγαίνει τόσο πολύ έξω τελικά ο κόσμος από σήμερα.
Πώς σήμερα μαζεύτηκαν τα καθίσματα από τις καφετέριες. Ναι. Τελικά, ποια είναι η ανάγκη του κόσμου, ας πούμε, και ήταν έξω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν βγαίνει γιατί φοβάται. Νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Ναι. Δηλαδή, ο φόβος έχει περάσει. Παρόλο που τώρα ανεβαίνουν τα κρούσματα σε τραγικό ρυθμό. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλο το θέμα με τον κορονοϊό, έχει αρχίσει και φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, από εκεί που θέλανε τον κόσμο να φοβάται, έχει αρχίσει ο κόσμος και το τρολάρει τόσο πολύ. Να. Που νομίζω ότι απλά κάνει άλλες δουλειές, ρε παιδί μου. Απλά δεν έχει την ανάγκη τελικά να είναι στις καφετέριες. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, δεν έχει την ανάγκη. Μπορεί να μην βγαίνει, να μην το κρατάει τσέπη του πλέον να βγαίνει κάθε μέρα στις καφετέριες. Ναι, αλλά μέχρι προχθές που ήταν σε φουλ έτσι. Είναι μια ασχολία να πας στην καφετέρια. Όπως πηγαίνουν στα χωριά στο καφενείο, πας εδώ πέρα από την καφετέρια, κάθεσαι με τις ώρες. Αυτό θέλω να πω ότι. Δηλαδή αυτό θέλουμε να καταργήσουμε με τα νέα μέτρα. Ναι. Δεν θα έλεγα όχι. Δεν θα έλεγα όχι. Άρα έρχεσαι στα λόγια μου ότι ο κόσμος τρολάρει το θέμα με τον κορονοϊό και έχει πάρει χαμπάρι ότι ή τουλάχιστον σκέφτεται ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να παίζει κάτι άλλο. Κοίτα, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας. Ξέρω πάντως ότι τα σκέφτονται όλα. Τα σκέφτονται όλα. Δηλαδή, έτσι και βάλεις και ακούσεις τι λέει ο ένας και ο άλλος, θα νομίζεις ότι είσαι δράκος, δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, άλλοι λένε για συνωμοσίες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι τα έχω ακούσει όλα από εδώ και από εκεί. Δεν μου έχει ξεφύγει κάποιο σενάριο συνωμοσίας. Όχι, ισχύει. Άλλοι όντως φοβούνται. Ναι. Έχω ακούσει δηλαδή να μην αφήνουν το παιδί τους να πάει να παίξει μπάλα. Μην κολλήσει, ξέρω εγώ, κορονοϊό. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλά τέτοια. Και φυσικά, εντάξει, νομίζω ότι την παράσταση την κλέβουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, εντάξει. Άμα βάλουμε και να ακούσουμε. Ναι, ναι. Και έχουν γίνει έτσι, έχουν γίνει και διάφορα σποτάκια, βιντεάκια, βλέπουμε κάποιους να βγάζουν. Βλέπουμε συνεντεύξεις να κόβονται. Ναι. Ναι. Για να μην ακουστούν αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, είτε μπορεί να ισχύουν είτε όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε δει όλα με τον κορονοϊό. Τα έχουμε ακούσει όλα. Και πού είμαστε ακόμα. Και πού είμαστε ακόμα, ναι. Είναι ένα θέμα. Από τα νέα μέτρα στη Νέα Σμύρνη, να σημειώσουμε, είναι κλειστές οι παιδικές χαρές. Okay. Είναι κλειστά τα δημοτικά γυμναστήρια. Κλειστό το δημοτικό κολυμπητήριο. Ωραία. Αναστολή των αγορών χωρίς μεσάζοντες, που γινόταν την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα. Okay. Ναι. Και από το Δήμο και από την ποιότητα ζωής, νομίζω, ναι. Ήταν δύο αυτές οι δράσεις. Το έκανε η ποιότητα ζωής και κάποια στιγμή το πήρε και ο Δήμος, το έκανε για εκείνος και νομίζω δεν είναι άλλος. Κλειστό θα παραμείνει το ψηφιακό μουσείο. Okay. Τώρα να το πω, δηλαδή με προκαλείς. Εντάξει, και ανοιχτό που ήταν. Ναι. Εγώ κάθε μέρα σχεδόν περνάω από εκεί. Δεν έχω δει και άνθρωπο να πατάει. Να μην πω ψέματα. Τέλος πάντων. Για τη δημοτική βιβλιοθήκη δεν έχω διαβάσει αν θα είναι ανοιχτή ή κλειστή. Ναι. Και τέλος, ανοιχτό θα παραμείνει το Άλσος, που δεν θα λειτουργούν η παιδική χαρά και τα όργανα. Όπως όργανα δεν θα λειτουργούν και στα άλλα δύο σημεία που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη. Στην πλατεία Εθνικής Άμυνας και κάπου αλλού δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Πάμε σε ένα break. Πάμε ένα για διάλειμμα και επιστρέφουμε με κάποιες ακόμα ερωτήσεις, με mini part 2 ερωτήσεων κοινού. Και με μία, έτσι να το πούμε από τώρα, με μία διευκρίνηση, παύλα διόρθωση, ναι, στο σχετικά προηγούμενο. Με ένα έτσι σημαντικό καυτό ερώτημα που είχαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή. Επιστρέφουμε σε λίγο. Thank you.
Επιστρέφουμε και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος από τις ερωτήσεις που έχουμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Χρόνια. Πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις, με κάποιες τέλος πάντων από τις ερωτήσεις που έχουμε στη σειρά stand-by, να πούμε έτσι τη διευκρίνηση που θέλαμε. Μας είχε γίνει μία ερώτηση στο πρώτο σκέλος σχετικά με το πόσο ηθικό ή νόμιμο είναι κάποιος που έχει μαγαζί στην πλατεία να... και είναι στη Δημοτική Αρχή να ελέγχει και τα άλλα μαγαζιά της πλατείας, και είχαμε πει ότι είχαμε την αίσθηση, τέλος πάντων, την πληροφορία ότι αυτό είχε αλλάξει και ότι θα ήταν κάποιος άλλος αρμόδιος για τα καταστήματα. Να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει. Κάναμε την επανάληψή μας. Ναι. Μπήκαμε έτσι, κοιτάξαμε. Επίσημα μπορείτε να το δείτε άλλωστε κι εσείς. Ο καθένας μπορεί να μπει και να το δει. Δεν έχει αλλάξει. Και όντως άνθρωπος που έχει μαγαζί ελέγχει και άλλους. Ελέγχει και τα υπόλοιπα μαγαζιά, σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα, ναι, ναι, και με όλες τις αρμοδιότητες που έχουν. Νομίζω είχα χαρακτηρίσει αυτό το γεγονός. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό. Το θεωρώ εντελώς ανήθικο. Εντάξει. Ο καθένας πορεύεται με τις επιλογές του. Αν η Δημοτική Αρχή το θεωρεί αυτό σωστό, νόμιμο και ηθικό, νόμιμο μπορεί να είναι, θα μου πεις. Δεν ξέρω πάντως τι να πω. Σχετικά με αυτό και το πόσο χώρο θα καταλάβει κάθε μαγαζί πάνω στην πλατεία. Το μαγαζί του συγκεκριμένου του αρμόδιου δεν έχει τραπεζάκια πάνω στην πλατεία, δεν καταλαμβάνει έξτρα χώρο. Απλά... Δεν μου λέει πραγματικά τίποτα. Δεν μπορεί να είσαι σε έναν χώρο, να έχεις, να επιχειρείς, να δραστηριοποιείσαι επιχειρηματικά, να ανήκεις ταυτόχρονα, να έχεις πόστο ταυτόχρονα και στη Δημοτική Αρχή με θέση αντιδημάρχου και να έχεις υπευθύνη σου οτιδήποτε ακουμπάει ή αφορά ή αγγίζει άλλα μαγαζιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό. Και δεν υπάρχει και καμία εξήγηση. Δηλαδή δεν μπορεί. Δηλαδή μιλάμε για αθέμητο. Είναι εντελώς αθέμητο. Ναι, ό,τι και να μου πει κάποιος, δεν θα δεχτώ καμία εξήγηση. Α πούμε, εμένα δεν με πειράζει τόσο αυτό. Δηλαδή, okay, αυτό το έχω, είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο, το έχουμε φτιάξει έτσι. Κακός, ναι, κακός το πω. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι όντας, έχοντας αυτό το πόστο, με ενοχλεί το γεγονός ότι χρησιμοποιεί την πλατεία ως πάρκινγκ. Καλά, ως, ναι, νόμιμο αυτό... πάρκινγκ. Και δεν λέει και κανείς τίποτα. Δηλαδή, εμένα αυτό με ενοχλεί, γνωρίζοντας ότι είναι υπεύθυνος για το χωροταξικό επάνω στην πλατεία. Και δεν ανοίγει και ρουθούνι. Ναι. Εμένα με ενοχλεί ότι έχει μία θέση πάρκινγκ για το αμάξι του μπροστά στην πλατεία. Πάνω στην πλατεία. Ναι. Έτσι, ναι. Δηλαδή, εμένα αυτό με απασχολεί περισσότερο και όχι αυτό τόσο ότι είναι αρμόδιος. Και τα μαγαζιά θα έπρεπε να τα απασχολεί αυτό το ότι γίνεται, αλλά για λόγο που δεν θέλω αυτή τη στιγμή ούτε να πω, ούτε είμαι 100% ότι τον έχω αναλύσει σωστά, δεν ανοίγει ρουθούνι. Και αυτό είναι παράξενο. Και θα πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος γιατί και τα άλλα μαγαζιά δεν αντιδράνε σε κάτι τέτοιο. Τι μπορεί να συμβαίνει. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Ελπίζω να ξυπνήσουν κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν... τι θα γίνει με τη στάθμευση στη Νέα Σμύρνη, η κατάσταση είναι χαοτική. Πολυσπάρκ. Είναι απλό. Αμέ και διαφήμιση εδώ, το Πολυσπάρκ, το αγαπημένο. Τι το κάναμε. Τι το χτίσαμε και δώσαμε στο Πολυσπάρκ, το πάρκινγκ, σε αυτό το έργο το μεγάλο. Μα δηλαδή παίζουν, έχουμε κάνει. Κλέφτες θα γίνουν. Έχουμε διαλύσει την Ομήρου, την έχουμε ψηλοφτιάξει, έχουμε διαλύσει την Παλαιολόγου, είναι διαλυμένη η Παλαιολόγου. Και όλα αυτά μπορεί να σκεφτεί κάποιος εύλογα ότι γίνονται για να τονωθεί το άδειο Πολυσπάρκ. Ναι. Λογικό δεν είναι. Αμέ. Μειώνουμε τις θέσεις προκειμένου να αυξήσουμε τα έσοδα από το Πολυσπάρκ. Που να πούμε ότι
Το Πολύσπαρ κάποια στιγμή τελειώνει. Κάποια στιγμή, ναι. Δηλαδή, είναι στην ουσία κάτι σαν χρυσιδάνιο. Το χώρος που καταλαμβάνει το πάρκινγκ κτλ. Νομίζω έχει ακόμα κάμια δεκαριά χρόνια. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει. Μπορεί και παραπάνω. 14. Δεν γνωρίζω, αλλά συνεχίζω το χτίσιμο που κάνα πριν. Ναι. Ενώ έχουν γίνει όλα αυτά και κάποιος θα πει ότι εντάξει, ναι, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στο Police Park, γίνεται μια ταυτόχρονη αύξηση αναώρα για τη στάθμευση κάθε γιοταχή. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ υπεύθυνος, έκανες ό,τι έκανες γύρω-γύρω, προκειμένου ένας από τους λόγους που το έκανες, πέρα το να είναι όμορφο, με πολλά ερωτηματικά μέσα, θα το κάνεις για να τονώσεις μια υπηρεσία σου. Και θα την αυξήσεις, θα αυξήσεις την τιμή. Νομίζω ότι θα κινηθώ στα πλαίσια κορονοϊού. Θα μιλήσω για τις θεωρίες συνωμοσίας και θα αναρωτηθώ, όπως και πολλοί συνδημότες μας θα έπρεπε, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Δηλαδή, αύξηση του τιμήματος στο πάρκινγκ. Το βρήκα. Έλλειψη, όλο και περισσότερο, όλο και μεγαλύτερη έλλειψη και μείωση θέσεων παρκαρίσματος εκτός. Θα σου πω. Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό γίνεται για να τονωθεί, να αυξηθεί ο αριθμός των ποδηλατών. Εφόσον έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο, θα κινούμαστε πλέον με ποδήλατα στην Εσμύρη. Πες γι' αυτό έτσι. Δεν χρειάζονται θέσεις πάρκινγκ. Για το καλό μας το κάνουμε. Ναι. Για το καλό μας το κάνουμε. Ποδηλατάκι, μπορείτε να κάνετε έως και 800 μέτρα ποδήλατο, που θα σας πάρει περίπου στα 4 λεπτά, 5, αν κάποιος πηγαίνει πολύ αργά, και θα είναι γυμναστική της ημέρας. 800 μέτρα ποδηλατόδρομος. Μια χαρά είναι. 100%. Ούτε θέσεις πάρκινγκ χρειαζόμαστε, ούτε τίποτα. Τίποτα. Θα παίρνεις το ποδήλατο, θα κάνεις 3 πεταλιές και αυτό ήταν. Θα το αφήνεις το ποδήλατο, θα στο κλέβουν και θα υπάρχει, όλοι θα είμαστε χαρούμενοι. Έτσι τώρα, πέρα από την πλάκα, να πούμε ότι όντως το θέμα παρκαρίσματος στη Νέα Σμύρνη είναι τραγικό. Είναι τραγικό, δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει πάρκινγκ, νομίζω ότι θα πρέπει ή να πουλήσει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά. Έχουμε δει. Στις γύρω περιοχές είναι καλύτερα. Πάνω στην πλατεία δεν υπάρχει. Στο κέντρο της πόλης με τίποτα. Στο κέντρο της πόλης με τίποτα. Βέβαια, βλέπουμε ότι όλη η Νέα Σμύρνη είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Βλέπουμε και δρόμους. Είναι κατοικημένη πόλη. Πολύ. Βλέπουμε και δρόμους, ας πούμε, βλέπεις. Π.χ. και στην Αγία Σοφίας και σε πολλούς άλλους δρόμους, βλέπουμε ότι τα πεζοδρόμια δεν υπάρχουν. Έχουν πάνω. Πλαγιαστά, ας πούμε, μπαίνουν, παρκάρουν όλοι πάνω στο πεζοδρόμιο. Και το ακόμα καλύτερο είναι ότι δεν κάνει κανένας τίποτα γι' αυτό. Δεν κάνει κανένας τίποτα. Δηλαδή, έχουν στα τόσα χρόνια έχουν νομιμοποιήσει το παράνομο παρκάρισμα, έχουν νομιμοποιήσει την κατάληψη του πεζοδρομίου. Κοίτα, πλέον είναι η έσχατη λύση, νομίζω. Δηλαδή, βγάζεις πεζοδρόμιο, βάζεις θέσεις πάρκινγκ. Αναγκαστικά, όχι. Εγώ απορώ όχι γιατί. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι, ναι. Εγώ απορώ για το εξής. Το πρόβλημα αυτό στην Νέα Σμύρνη είναι πάρα πολλά χρόνια που μας αναφέρει εδώ και ο φίλος. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Τόσα χρόνια. Καμία δημοτική αρχή δεν σκέφτηκε, δεν έκανε μια μελέτη, δεν έψαξε να βρει λύση γι' αυτό. Δηλαδή, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και θέλουν, να πούνε, το και θέλουν να πούνε κιόλας, λένε όλοι ότι είναι έμπειροι, 20 χρόνια ασκούνε διοίκηση εδώ και είναι όλα ψηλό το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, καλά και ο κόσμος θα μου πεις δεν το βλέπει αυτό και τους ξαναψηφίζει. Έλα μου ντε, καλή κάτι ερώτηση. Δεν ξέρουμε. Κάτι δεν ξέρουμε εμείς μάλλον, κάτι δεν ξέρουμε εμείς. Εγώ απορώ πάντως, ένας άνθρωπος δεν έχει βρεθεί να κάνει μία μελέτη πώς μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Ναι, να γίνει λίγο καλύτερη κατάσταση. Οπότε με τη στάθμευση στη Νέα Σμύρνη δεν προβλέπεται να γίνει κάτι άμεσα.
Έτσι, για να δώσουμε και μία απάντηση. Εκτός αν πέφτουμε τραγικά έξω. Ναι. Υπάρχει το Polish Park που ακριβένει. Αν θέλετε να βάζετε εκεί το αυτοκίνητο. Υπάρχει επίσης η λύση του να μην παίρνετε το αυτοκίνητο και να παίρνετε τα μέσα. Και υπάρχει και η λύση του πάρκινγκ. Μπορείτε να νοικιάσετε ένα πάρκινγκ. Ναι. Είναι κάποιοι που έχουν και δεν έχουν αυτοκίνητα, ας πούμε. Δεν νομίζω να βρείτε κάποια θέση πάρκινγκ προς ενοικίαση πόλη. Προσπάθεια μετράει. Η προσπάθεια, προσπάθεια. Και μακάρι, δεν ξέρω τι να πω, μακάρι το 23 να αλλάξουν τα πράγματα στις εκλογές. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα βέβαια μέχρι τότε και να αξιώσει τέλος πάντων την πόλη, να δει μια σοβαρή διοίκηση, διαφορετική, καινούρια, που να θέλει να κάνει κάτι για την πόλη τέλος πάντων. Και να βοηθήσει και σε αυτό τον παράγοντα. Πάμε στην επόμενη. Προβλέπετε καμία μείωση των ακριβών δημοτικών τελών, υποσημείωση εν όψη και β' γύρου κορονοϊού? Εγώ θα πω δεν νομίζω. Εγώ λέω έστω να... και δεν νομίζω κάτι περισσότερο από αυτά που είχαν δοθεί στο πρώτο κύμα. Ναι, τίποτα δηλαδή. Δηλαδή τα ίδια πράγματα. Δηλαδή σχεδόν τίποτα. Άντε μία μείωση ενοικίου. Εντάξει, αυτό είναι κρατικό. Δεν έχει να κάνει με τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη δεν είδαμε να γίνεται κάτι. Στα μαγαζιά έγινε κτλ. Και να πούμε ότι εδώ οι άνθρωποι έχουν δίκιο, γιατί δεν είναι μόνο τα μαγαζιά. Ναι. Είναι και πολλοί άνθρωποι που χάνουν τις δουλειές τους τώρα με τον κορονοϊό, που θα μπουν σε αναστολή, που δεν θα δουλεύουν, που δεν. Αλλά οι λογαριασμοί θα τρέχουν. Το επίδομα νομίζω δεν θα φτάνει. Ακριβώς. Για όσους το δικαιούν και θα το πάρουν. Τα δημοτικά τέλη είναι όσο ρεύμα ξοδεύουμε επί 5. Δηλαδή, όλος ο λογαριασμός του ρεύματος είναι κυρίως στα δημοτικά τέλη. Άλλωστε, μας παρέχουν και θέσεις πάρκινγκ. Γιατί να πληρώνουμε ακριβά δημοτικά τέλη? Στη Νέα Σμύρνη είστε, κύριε. Τι νομίζετε, πού νομίζετε ότι είστε? Και εγώ θα αντέστρεφα την ερώτηση και λέω να ετοιμάσουμε. Στον προβλέπετε καμία μείωση, να ετοιμάσουμε έτσι. Στοιχηματικό ποστάρισμα. Ωραία. Το φτιάξω. Και να βάλουμε να ποντάρουνε στο ναι, όχι, ίσως, λίγο. Θα το φτιάξουμε. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ναι. Ούτε τον άλλον αιώνα. Πολύ πιθανό. Να ξέρετε, θα έχει χαμηλή απόδοση. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Νομίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πάμε έτσι όπως είμαστε, χωρίς να αλλάξει κάτι. Και όποιος μείνει ανοιχτός, όποιος αντέξει. Ναι. Και να το ρωτούσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν δέχεται ερωτήσεις ο Δήμαρχος, οπότε πάλι δεν θα μπορούσε να μας απαντήσει κάποιος αυτό. Πάμε επόμενο. Τι μέτρα έχει πάρει ο Δήμος μας σχετικά με τον κορονοϊό? Κάποια από τα μέτρα είναι αυτά που είπαμε και πριν. Δηλαδή ότι κλείνουν παιδικές χαρές, κλείνουν δημοτικά γυμναστήρια, κλείνει το κολυμπητήριο. Ναι. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι αυτές είναι κατευθυντήριες γραμμές και εντολές κεντρικής διοίκησης του κράτους. Δηλαδή, ό,τι προβλέπετε. Η κυβέρνηση, ναι. Οι καφετέρειες μαζέψαν τα καθίσματα, τα εστιατόρια κλείσανε, δουλεύει το delivery μόνο, take away. Ναι, αυτό να πούμε ότι ο Δήμος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να κάνει. Δεν είναι πολλά παραπάνω. Ναι. Και ούτε στο ελεκτικό κομμάτι, να πούμε την αλήθεια, συμμετέχει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στην ουσία μέσω της αστυνομίας. Ναι. Γίνεται ο έλεγχος στο αν τηρούνται τα μέτρα που τηρούνται κτλ. Τώρα κάποια υποπτία ή κάποια παρότρινση στο να προσέχει ο κόσμος πιθανώς να υπάρχει. Αλλά ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι άλλοι Δήμοι της χώρας μας, ακολουθεί κρατικές εντολές κατά βάση. Ναι, την κεντρική γραμμή και κάνουν αυτά που ορίζει η κεντρική διοίκηση της χώρας. Δεν θεωρώ ότι έχει κάτι άλλο να κάνει. Μακάρι να υπήρχε κάποιο πεδίο να βοηθήσει. Διαφορετική κάτι. Δράση που θα την προσάρμοζε αναλόγως με τις περιστάσεις. Πάμε στην επόμενη.
Λοιπόν, πότε θα τελειώσουν τα έργα στη Νέα Σμύρνη? Αύριο. Καλή ερώτηση. Τώρα ξέρεις τι, προσπαθώ να σκεφτώ. Πότε άρχισαν. Πότε άρχισαν. Και ποια έργα. Ναι. Δηλαδή ο Μύρου έχει αρχίσει από το... Α, καλά εσύ. Ο Μύρου έχει... 15, 16... Δεν θυμάμαι. Στην τύχη λέω. Ο Μύρου εμπειρικά, είναι... ας πούμε. Ναι, πρέπει να είναι αρκετά παλιά. Πρέπει να είναι από το 16 σίγουρα. Όλο τέλος πάντων το κομμάτι εκεί ο Μύρου Παλαιολόγου ακόμα δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Η Εφέσου ακόμα δεν έχει τελειώσει. Που μας λέγανε, όντως, μας είχαν πει ότι θα τέλειωνε πολύ γρήγορα. Μπαμ, μπαμ. Μου αναφέρουν κιόλας, μου ανέφερε φίλος περιστατικό που η γιαγιά του χτύπησε στα έργα εκεί στην Εφέσου. Σταμάτησαν αμάξια να βοηθήσουν και. Δηλαδή, μισοτελειωμένα έργα και βλέπουμε συνεχώς ατυχήματα να γίνονται. Και το ακόμα καλύτερο ξέρεις είναι ότι δεν τιμωρείται κανένας γι' αυτό. Δεν τιμωρείται ούτε για τα κακώς κείμενα και για τον ελλειπή προγραμματισμό, τη λάθος υλοποίηση. Δεν τιμωρούνται ούτε για τις ανακρίβειες που λένε και τα. Ότι ναι, τέλειωσε, θα τελειώσει, θα γίνει γρήγορα, προσέχουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Δηλαδή, δεν τιμωρείται κανείς για τίποτα. Κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι να τιμωρηθεί κάποιος για κάτι. Εμένα μου φτάνει, μου αρκεί, θα ήθελα πολύ να δω κάποιος να απολογηθεί για κάτι. Ούτε... Κάποιος να πει, συγγνώμη, εγώ φταίω, εγώ κάνω την Εφέσου, εγώ δεν την έχω τελειώσει επειδή έγινε αυτό και αυτό. Και αναλαμβάνω την ευθύνη και το περιστατικό που έγινε και αναλαμβάνω κάθε ιατρική περίθαλψη που θα χρειαστεί αυτός που θα έχει χτυπήσει. Σε έναν ιδανικό κόσμο αυτό θα είναι ένα πιθανό σενάριο. Επειδή μιλάμε μεταξύ μας, έτσι, ξέρεις ποιοι είναι τέλος πάντων τα κουμάντα, ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το πούνε ποτέ αυτό. Δεν είναι αυτή η λογική να σκεφτόμαστε. Συμφωνώ. Δηλαδή δεν γίνεται να λες ότι ο ΤΑΔΕ είναι εκεί και δεν θα ζητήσει ποτέ του συγγνώμη. Δεν το έχουν κάνει 20 χρόνια. Μακάρι να το κάνουν, εγώ θέλω να το κάνω. Θέλω να δω ότι, πώς γράφουνε, έχει κάποια σημεία μαδής, εκεί στη Βάρη Σκοροπίου, θυμάμαι, περνούσε γιατί μετανοείται. Δηλαδή ούτε αυτό πιστεύω θα γίνει ποτέ. Παιδί μου, έτσι κάτι τυπικό, κάτι για να δείξεις... Ένα άλλο πρόσωπο. Κάνουμε, να μην δείξει τα διαφορία. Κάνουμε δηλώσεις υποστήριξης. Σταμάτα. Δεν ξέρεις. Κάνουμε δηλώσεις υποστήριξης. Και βέβαια έτσι, να μην το μικραίνουμε τόσο πολύ. Γιατί άμα φτάσουμε μέχρι το 16, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε μικραίνει πάρα πολύ. Εδώ μας ρωτάει ο άνθρωπος πότε θα τελειώσει τα έργα στη Νέα Σμύρνη. Και το έχουμε εξατομικεύσει, νομίζω. Πολύ. Τα έργα. Όχι, δεν είναι εξατομικεύση, είναι. Ότι μιλάμε εννοώ για ένα έργο, 1,5. Ναι. Τα έργα στη Νέα Σμύρνη πρέπει να τραβάνε πριν το 2004. Εντάξει, πού αναφέρεσαι κι εσύ. Συγγνώμη. Να αρχίσουμε από την πλατεία μέσα. Τα τελευταία 15 χρόνια... ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Άμα είσαι σε μια πόλη, ζεις σε μια πόλη που εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω γκρεμίζουνε, σκάβουνε, χτίζουνε, ξαναγκρεμίζουνε, ξανασκάβουνε και δεν έχει σταματημό. Κάποια στιγμή λες... Άιντε. Εντάξει, άμα βλέπεις αποτέλεσμα, άμα δεις το αποτέλεσμα, δεν νομίζω να δυσαρεστείς τόσο πολύ από τα έργα που γίνονται. Άμα αυτά τα έργα γίνουν κάτι όμορφο, κάτι πρακτικό, κάτι που λες ωραία, χαλάλι, που 15, 20, 35 χρόνια κάνανε τα έργα, θα πεις εκ των υστέρων μπορείς να πει ευχαριστώ. Ωραία. Ο πολίτης εγώ θα σου πω εκτός... έχει την πλατεία του. Ωραία. Εκτός από την πλατεία αυτή που στην τελική όλοι για την πλατεία Νέα Σμύρνης λένε, όλοι για την πλατεία μιλάνε, είναι ιστορική πλατεία. Πες μου εσύ κάτι άλλο που δεν σε ταλαιπωρεί δυσανάλογα με το αποτέλεσμα. Δεν σου λέω εγώ όλα τα έργα θα σε ταλαιπωρήσουν και πρέπει να γίνουν. Δεν διαφωνώ στο ότι το να κάνουμε έργα, να κάνουμε έργα. Αλλά όταν είναι δυσανάλογο αυτό που σου προσφέρει με την ταλαιπωρία και με το κόστος, να.
Να μην το κάναμε. Εντάξει. Ναι, οπότε στην ερώτηση πότε θα τελειώσει το έργα στη Νέα Σμύρνη, είναι και αυτό ένα ωραίο, μια ωραία ερώτηση για κουπόνι. Έτσι. Θα ετοιμάσουμε, ναι. Θα ετοιμάσουμε και εδώ κουπονάκι ωραίο special. Όποιος μας έχει την απάντηση, δώρο ένας γερανός. Κατάλαβες. Κανείς. Κανείς ποτέ. Είναι εξής σαν τους διαγωνισμούς που είναι για να γίνουν. Νομίζω αυτά είχαμε για σήμερα. Αυτά είχαμε για σήμερα, ναι. Δεν πάμε σε επόμενη ερώτηση γιατί θα ξεφύγουμε πάλι. Θέλω να πούμε... νομίζω πρέπει να ξαναπούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα. Γιατί πραγματικά ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη. Για αυτή την Τρίτη και κάθε Τρίτη ναι, που ακολουθεί. Θα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς και ανακοίνωση. Δηλαδή θα εξηγήσουμε πόσες Τρίτες ακόμα και ποιες ήταν οι δράσεις μας και οι κινήσεις μας οι επόμενες. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχουμε τώρα αρκετή δουλίτσα να κάνουμε εμείς τώρα το βράδυ, αρκετό κουβάλιμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι να ταλαιπωρούμαστε έτσι κάθε εβδομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.